Εμείς πριν από περίπου 20 μέρες στείλαμε ένα εξώδικο προς τη ΔΕΙΑΛ και το κοινοποιήσαμε και στον εισαγγελέα. 26 επαγγελματίες από εδώ το υπογράψαμε και ζητούσαμε να μας δώσουν τη σύμβαση του έργου καθώς και το χρονοδιάγραμμα, το εγκεκριμένο. Ανταυτού, αντί για απάντηση, ενώ περιμέναμε πια να δούμε τη σύμβαση για να δούμε τι συμβαίνει, μας στείλανε ένα χαρτί το οποίο μας έλεγε ότι δεν νομιμοποιούμαστε να το ζητάμε. Και καλά, δεν ξέρω τι θέλανε, να είμαι σύλλογος, να είμαστε σύλλογος και να είμαι πρόεδρος του συλλόγου για να το δικαιούμε. Οπότε αναγκάστηκα να ξανακάνω εξώδικο προσωπικά τώρα εγώ και να ξαναζητάω πάλι τη σύμβαση και πάλι το χρονοδιάγραμμα και περιμένω. Είχαμε πει ναι, το ξέραμε, ήταν υπόψη μας, αλλά είχαμε συμφωνήσει και πηγαίναμε και ερχόμαστε τότε, όταν ήταν πριν γίνει δηλαδή, ότι θα είναι λίγο σε πιο γρήγορο ρυθμό. Το ελπίζαμε κι εμείς. Και θέλαμε το φετινό χειμώνα από το καλοκαίρι που κάτι άρχισε να φαίνεται, αλλά έχουμε αυτή τώρα τη δυσκολία. Υπάρχει αυτή η κατάσταση εδώ, η οποία μας έχει δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα. Ήδη από τότε που ξεκίνησε το έργο είχαμε μία πτώση τζίρου πάνω από 50-60% και υπολειτουργούσαμε. Αλλά αυτή τη στιγμή με τη δεύτερη φάση του έργου, από 27 Μαρτίου, αν δεν κάνω λάθος, που ξεκίνησε αυτή η δεύτερη φάση, όπως βλέπετε κι εσείς, δεν έχει παραδοθεί ότι 50 μέτρα από το έργο στην κυκλοφορία. Η επιχείρησή μου είναι κλειστή με μηδενικό τζίρο και οι υποχρεώσεις να τρέχουν. Πώς τα βγάζετε πέρα? Αυτό εμείς το ξέρουμε. Αυτό που έχω να πω είναι ότι όλοι οι λογαριασμοί είναι απλήρωτοι. Και τούτοι εδώ οι φορείς που εμπλέκονται στο έργο θα μας ζημιώσουν κι άλλο. Όπως βλέπετε, είναι η διάζουσα η περίπτωση, γιατί εδώ η Γιάννα Ρέλη έχει να κάνει με αυτοκίνητα, παιδιά. Δηλαδή δεν είναι ότι είμαστε ερμού και θα πάρει ο άλλος τα πόδια του ή το παιδάκι του και θα βγει μια βόλτα να πάει να ψωνίσει. Εδώ αν δεν μπορεί να έρθει το αυτοκίνητο, δεν μπορεί να υπάρξει να λειτουργήσει το κατάστημα. Έχουμε ένα βενζινάδικο εδώ το οποίο είναι 3 μήνες περίπου κλειστό. Δεν μας ρώτησε κανένας αν θα πρέπει να πληρώσουμε. Είχε 31 ο μήνας ο Μάιος, πώς τα δώσαμε εμείς αυτά που πρέπει να δίνουμε πάντα τέλος του μήνα. Δεν ενδιαφέρθηκε κανένας. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Δεν έρχεται κανένας να μας ρωτήσει τι θέλετε, τι έχετε. Κανένα ενδιαφέρον. Και αυτά που μας λένε το έργο είναι κοινή ωφελίας. Λες και εμείς δεν είμαστε μέσα στο κοινό. Είμαστε κατώτερου Θεού. 150 μαγαζιά εδώ, δεν είμαστε μέσα στο κοινό. Το όφελος το δικό μας δεν το βλέπει κανένας. Και καλά το όφελος. Τη χασούρα μας δεν τη βλέπει κανένας. Και οι εργάτες στη Έρμη, στους οποίους εγώ έχω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, ειλικρινά σας το λέω, γιατί υπερβάλλουν αυτό. Αλλά οι εργάτες είναι άνθρωποι. Δεν μπορούν δηλαδή. Δουλεύουν από το πρωί μέχρι ό,τι ώρα είναι το απόγευμα, γιατί διπλή βάρδια δεν έχουμε δει. Είναι ίδιοι εργάτες από το πρωί μέχρι το απόγευμα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, γιατί φαντάζομαι ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε κάποιες αντοχές. Δεν μπορούμε δηλαδή από το πρωί στις 6 το καλοκαίρι μέσα στον ήλιο να δουλεύουμε με την ίδια ένταση και με την ίδια αποδοτικότητα μέχρι τις 6 η ώρα το απόγευμα. 7. 13 άτομα έχουμε και έχουν μείνει στο δρόμο. Και εμείς το ίδιο και όλοι μας. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Κάθε μέρα τα ψητά μας τα πετάμε. Τα τρώμε, τα μοιράζουμε στους φτωχούς. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Το Πάσχα, Μεγάλη Δευτέρα, μας είχαν κλειστά. Mm-hmm. Πώς έχει πέσει ο τζίρος? Πολύ. Μπορώ με χαρτιά, με ό,τι θέλετε να τα δείξουμε. Τα πάντα. Όχι μόνο με λόγια και με πράξεις. Πού είναι η ελάφρυνση, πού είναι τα νίκια, πού είναι η ΔΕΙΑΛ, πού είναι τα ρεύματα. 13.000 ευρώ ήρθε το ρεύμα. Ποιος θα μου το πληρώσει εμένα? Ο κόσμος δεν έρχεται, δεν περνάει, γιατί κυρίως είμαστε με αυτοκίνητο. Δηλαδή θα έρθει ο άλλος να σταματήσει, να μπει να πάρει τα ανταλλακτικά που χρειάζεται. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν περνάει τίποτα. Αναγκαζόμαστε και κάποια συνεργεία να τα τροφοδοτούμε εμείς. Κλείνουμε το μαγαζί και πηγαίνουμε δρομολόγια για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε το μαγαζί. Τα έξοδα δεν βγαίνουν. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για το τι μέλη γενέστε. Και το πράγμα είναι πολύ δύσκολο για μας. Δεν μας υπολογίζουν τίποτα καθόλου. Που πέρα μέχρι πέρα, τι άλλο θα πηγαίναν. Άμα δεν φοβούνταν, άμα δεν. Δηλαδή τώρα έχει σταματήσει, γιατί μάλλον δεν ξέρει από πού θα διώξουν τα αυτοκίνητα. Παγιάννη, στον τάφο μας παγιάννη.